προσέξτε. Έτοιμοι για αυτό που θα έρθει, είστε. Όχι, δεν γίνεται. Δεν κάνατε λίγο προπόνηση όσο εμείς ετοιμάζαμε αυτά τα υπέροχα. Ο Κώστας έκανε, ξεκίνησε το πράσινο τώρα τρεις μέρες και είπαμε έχει κάνει κάτι. Ναι, είπαμε κάποια πράγματα ότι θα έρθει και είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή, ούτε αυτό ας πούμε τώρα. Και από εσάς τους τρεις. Και από εσάς τους τρεις μαζί, ας πούμε, εσείς όλοι μαζί, έτσι ας πούμε. Δεν κάνετε έναν. Έναν δεν κάνουμε. Δεν κάνετε έναν. Πόσους κάνουμε. Κάνετε το μισό, το μισό του χέρι. Κάνετε το μισό του το χέρι. Εγώ δυναμή. Θα πάω δειλά-δειλά, ε. Θέλω να είσαι προσεκτικός αν γίνεται. Και ευγενικός, φαντάζομαι. Πολύ. Θέλω γιατί, κοίταξε να δεις, τώρα που έχει ολοκληρωθεί η καριέρα του, μην έχει νεύρα. Α, όχι, όχι. Και άμα κάνεις κάτι... Μα έχει πει, δεν τελείωσε κάτι. Ο άνθρωπος έχει πει. Δεν το βλέπεις. Ας ας πούμε το Δημήτρη το Μακαλιά λες. Εσένα λες. Τρομερό. Δεν θα κερδίσει ποτέ κανένας κανέναν αγώνα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας εδώ σήμερα ο Iron Mike Μιχάλης Ζαμπίδης. Μιχάλη, σε περιμέναμε πώς και πώς. Αυτό σου λέω μόνο. Έχω φάει δε τα λυσακά μου που δεν μπόρεσα να είμαι στον αγώνα γιατί κάτι συνέβη. Και έλεγα όχι, όχι. Και έχω κρατήσει τα εισιτήρια. Τα έχω βάλει σε μια ειδική θήκη για να έχω να θυμάμαι ότι είχα τα εισιτήρια, ρε παιδί, από τον τελευταίο σου αγώνα. Είναι συλλεκτικά τώρα που δεν τα σκίζανε. Ναι, είναι συλλεκτικά. Μπορεί να τα πουλήσω κάποια στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Μιχάλη, εμείς προετοιμάζουμε τον αγώνα. Θέλω να πάρω το χρήσμα. Αυτό είναι, όχι. Είναι τραγικό. Δεν το εννοείσαι ποτέ αυτό που είπε ο Μιχάλης. Τι ωραία παρέα. Γεια σου Μιχάλη, τι γίνεται. Για πάμε από εκεί να καθίσουμε. Τέλεια. Πού θα κάτσει ο Μιχάλης. Όπου θέλει θα κάτσει ο Μιχάλης. Αυτό λέω, όπου θέλει να κάτσει. Δεν ρωτάμε τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης... Σας έφερα κάποια δωράκια. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα συλλεκτικό γαντάκι, μια και δεν κατάφερε να έρθει. Εντάξει. Σε συνεργασία με την Honor. Όχι, όχι, θα τρελαθώ. Και. Α, θα το εντάξει. Φορέσω. Και αυτό θα μείνει μεταξύ μας. Ήταν του Δημήτρη. Μην το πεις. Ποιο είναι Δημήτρη. Εννοείς του κρατερού. Ναι. Όχι, ο Δημήτρης του κρατερού. Δεν μπορώ να το στείλω. Θα το στείλουμε. Θα το φορέσω τώρα, αλλά θα το δώσουμε. Θα το στείλουμε. Και αυτές είναι. Όχι, ρε παιδιά, δεν έχει. Για σας δύο έχει ο άνθρωπος. Συλλεκτικά μπλουζάκια. Θα το δώσω. Ωραία. Έφερα. Μιχάλη, μεγάλη μας τιμή που είναι η πρώτη σου εμφάνιση μετά το τελείωμα όλη αυτή τη στιγμή. Θα στείλουμε ένα ακόμα. Και στον κόσμο. Και είναι δύο για τον Δημήτρη. Εγώ θα του το δώσω. Θα το δώσω. Εννοείται. Ωραία, θα δώσω το ένα από τον Τι να έχουμε και μπλεξίματα. Ορίστε. Παιδιά, εγώ θα κυκλοφορώ με αυτή την μπλούζα από τον τελευταίο αγώνα. Πού να κάτσει ο Μιχάλη. Εδώ, εδώ φυσικά θα κάτσει. Πού θα κάτσει. Λοιπόν, Μιχάλη, κοίταξε να δεις. Έχουμε πάρα πολλά να σε ρωτήσουμε. Είμαστε πασίχαρες που είμαστε κοντά σου σήμερα εδώ. Είσαι ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που ξέρουμε και τους πιο δυνατούς ανθρώπους που γνωρίζουμε. Θα θέλαμε να δεις πρώτα αυτό. Ναι. Και μετά να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Ωραία. Δυναμικός αθλητής, ένας pocket size ήρωας που κατάφερε να μετατρέψει τον εαυτό του σε αθλητικό ίνταλμα. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του από τις γειτονιές της Πετρούπολης για να κατακτήσει τα ρινγκ του κόσμου, απέδειξε ότι τα πιο δυνατά χτυπήματα αντλούν τη δύναμή τους από την ψυχή. Θέλω να πω πως σήμερα, στο δεύτερο γύρο, αν θυμάμαι καλά, χτυπήθηκα από μια κεφαλιά ένα αντικανονικό χτύπημα και μετά δεν μπορούσα να δω καλά για να αγωνιστώ όπως ήθελα και όπως είχα ετοιμαστεί δυστυχώς. Δεν μπορούσα να αποδώσω όσο ήθελα, όμως έδωσα ό,τι είχα. Κάποιες φορές έπαιζα χωρίς μάτια. Θέλω να σας πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Αναμφισβήτητα είναι μία από τις κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες της χώρας μας, που έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη και το σεβασμό συναθλητών, κοινού και θαυμαστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεννήθηκε στην Πετρούπολη και από μικρός έμαθε τι σημαίνει μόχθος. Ο πατέρας του δούλευε σε οικοδομή και τα χρήματα στο σπίτι ήταν μετρημένα. Αλλά υπήρχαν αληθινά συναισθήματα του ενός για τον άλλον και αρχές. Σε ηλικία 10 ετών προτιμούσε να μην τρώει τίποτα τα πρωινά στο σχολείο προκειμένου να μαζεύει το ημερήσιο χαρτζιλίκι για να αγοράσει ποδήλατο. Όταν το απέκτησε, συνειδητοποίησε για τα καλά τι σημαίνει να αποκτάς κάτι με μεγάλη στέρηση.
Σε ηλικία 5 ετών, ο γυμναστής του σχολείου κάλεσε τους γονείς του και τους είπε ότι έπρεπε να τον γράψουν σε κάποιο άθλημα. Τον πήγαν λοιπόν στην ενόργανη και αμέσως ενημερώθηκαν ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Έτσι, ασυναίσθητα κατάλαβε ότι αυτός είναι ο κόσμος του. Μετά από 2,5 χρόνια μετακομίσανε στην Παλίνη, όπου δεν υπήρχε ομάδα ενόργανη και έτσι ξεκίνησε Σότοκαν καράτε. Σιγά σιγά ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το kickboxing. Είπε να δοκιμάσει για μια ώρα, κατέληξε να κάνει 4 και μετά 24 ολόκληρα χρόνια. Αν και ξεκίνησε να αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, το είχε πάρει πολύ σοβαρά. Έκανε διατροφή και καθημερινές προπονήσεις. Η οικογένειά του του είχε πει πως με αυτό που θα ασχοληθεί θα πρέπει να δώσει την ψυχή του και να είναι 100% εκεί. Διαφορετικά, να μην το κάνει καθόλου. Και ο Μιχάλης τους απέδειξε ότι για 24 ολόκληρα χρόνια θα ήταν αχώριστος φίλος με το kickboxing. Το 1992 κέρδισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών και το μικρόβιο του kickboxing μπήκε για τα καλά μέσα του. Οι επιτυχίες όμως δεν ήρθαν τόσο εύκολα. Οι δυσκολίες για την καταξίωση πολλές και τα εμπόδια σχεδόν αξεπέραστα για έναν άγνωστο τότε αθλητή από μια τόσο μικρή χώρα. Η δύναμη των ονείρων, η σκληρή δουλειά και η σιδερένια θέληση έκαναν τον Μιχάλη στα 18 του παγκόσμιο πρωταθλητή, κερδίζοντας τον επί 3 χρόνια ήττητο πρωταθλητή Μπάρις Νέζιφ στη Μελβούρνη. Αυτή ήταν η αρχή μιας 24χρονης πορείας για τον Μιχάλη που κατάφερε να μπει στο πάνθεον των μεγαλύτερων αθλητικών ονομάτων στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι! Υποδεχτείτε στην κόκκινη γόντια για τελευταία φορά τον δικό μας Μιχάλης Iron Man! Στις 27 Ιουνίου όμως, ο αθλητής που ανέβαζε την αδρεναλίνη του κοινού με τα γερά χτυπήματά του, πήρε την απόφαση να βγάλει το ρίγκ από τη ζωή του, δημιουργώντας χώρο για τα επόμενα κεφάλαια της θεαματικής πορείας του. Και κρέμασε τα γάντια του με τον πιο θρυλικό τρόπο, κερδίζοντας τον Αυστραλό πρωταθλητή Steve Moxon, σημειώνοντας την 156η νίκη της καριέρας του και κατακτώντας 2 ακόμη παγκόσμιους τίτλους. Όσον αφορά τον ίδιο, έχει αδυναμία στο σουβλάκι. Βλέπει το Braveheart, ακούει το Eye of the Tiger, λατρεύει το Μητροπάνω στα καλοκαίρια και χειμώνας, διαβάζει τη διαθήκη του Προμηθέα του Γεράσιμου Καλογεράκη και παίζει bowling. Το 2010 συμμετείχε στον τηλεοπτικό show Dancing with the Stars, όπου αναδείχθηκε πέμπτος. Δηλώνει πως θέλει να κάνει οικογένεια γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τα παιδιά και του αρέσει η ενέργεια που εκπέμπουν. Στα 16 του προτάθηκε για μία θέση στο βιβλίο Record Guinness, επιτυχάνοντας 48 νοκάουτ αντιπάλων σε 60 αγώνες, ενώ η καριέρα του έκλεισε έχοντας το ενεργητικό του 179 αγώνες με 156 νίκες και 87 νοκάουτ. Γιατί κάποιοι εδώ δεν μπορούνε. Καταλαβαίνεις, είναι σε περίπτωση που κάτι σημεί και δεν σ' αρέσει. Να σε έχουμε πάρει λίγο από φοβάμαι. Άμυνα, έστω λίγη άμυνα. Και εγώ νόμιζα να ξαναχώνομαι. Όχι να βαρέσει. Να αγχώνεσαι, θα έλεγα. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις ότι εδώ έχεις να κάνεις με τρομερά ταλέντα, όπως βλέπεις, Μιχάλη, δεν είναι απλό. Λοιπόν, τώρα που το βλέπεις όλο αυτό. Ναι. Από την απόσταση του ανθρώπου που έχει φύγει, έχει πηγιά. Ναι. Πώς είναι. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω δει από αυτή την οπτική γωνία. Φαντάζομαι ότι είναι ακόμα έχω αιματώματα στα πόδια μου από τον αγώνα. Οπότε και με όλα αυτά που συνέβησαν μετά με τη λήξη του αγώνα, ας πούμε, στην Ελλάδα κτλ., δεν έχω προλάβει να το δω από αυτή την οπτική γωνία. Στη διάρκεια νομίζω θα το νιώσω. Αλλά αισθάνομαι ότι είμαι τόσο προγραμματισμένος μετά από τόσα χρόνια που μπορεί να μου πει ένας φίλος να πάμε να φάμε κάπου κτλ. Και λέω όχι, πρέπει να πάω σπίτι, είναι τη ώρα να κοιμηθώ. Μετά λέω
Εντάξει, πού να πας. Δηλαδή, είμαι ακόμα εκεί προγραμματισμένος. Σαν κάνω προετοιμασία. Εμείς λέγαμε όταν μετά το τέλος του αγώνα, του θριάμβου, το Σάββατο που το παίξαμε το βίντεο από την Κυριακή εδώ, νομίζω είχα πει ότι τώρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τρώει παγωτό. Ναι. Πατάτε στιγανιτές, ένα τέτοιο. Αλλά ναι. Πήρα μια μπάλα παγωτό και το απόλαυσα και ήμουνα, γιατί ήταν πολύ, πολύ μήνυ προετοιμασία, ήταν 10 μήνες προετοιμασία, το κεφάλι ήταν κάτω, πρόγραμμα και όλα τα σχετικά, υπερβάσεις, συναισθηματική διαχείριση, ήταν 10 μήνυ προετοιμασία, γιατί είχα άλλους 2 αγώνες στη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής, οπότε κάθε Κυριακή είχα το ελεύθερο μου γεύμα και μετά όταν μπόρεσα και απόλαυσα όλο αυτό και χαλάρωσα, όταν έτρωγα το παγωτό μου είχα γίνει όλος παγωτό, δηλαδή αν με ακούμπαγε κάποιος θα λερωνόταν, τελείως, όμως ναι, μην μου μιλάτε. Από μικρός ήσουν τόσο προγραμματισμένος, γιατί ακούσαμε και είδαμε στο βίντεο ότι για ένα μήνα περίπου δεν έτρωγες πρωινό για έτσι ώστε να αγοράσεις ένα ποδήλατο. Α, ναι, σε πολύ μικρή ηλικία. Είχα δει ένα ποδήλατο το οποίο μου άρεσε και έτσι ναι, δεν έτρωγα στο σχολείο πράγματα. Είχε πέσει πίνα, τα μάζευα σιγά-σιγά-σιγά υπομονετικά κτλ. Και όταν είχα το ποσό αυτό, πήγα και το αγόρασα. Και εκεί κατάλαβα τι σημαίνει να αποκτάς κάτι με θυσίες, με κόπο, ας πούμε. Και το έμαθες έτσι πολύ καλά, γιατί το έκανες μετά 24-7 έτη ναι, τις θυσίες για να καταφέρεις κάτι. Βέβαια. Μετά από 24 χρόνια και νωρίτερα από μικρός είχα μπει σε ενόργανη, μετά σε σότογαν, οπότε διδάχτηκα πολλά πράγματα και γενικότερα μάλλον συντονίστηκα επάνω σε αυτά που χρειάζεται τον πρωταθλητισμό και το αντίθετο. Γιατί συνάδουν τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου, μάλλον με όλο αυτό. Γίναμε ένα, ας πούμε, και να είμαστε μέχρι εδώ τώρα. Να σε ρωτήσω, εκτός από το δεν τρως, προσέχεις, κοιμάσαι νωρίς, μάλλον δεν τρώω έτρωγες, δεν. Μάλλον κοιμόσουν νωρίς, γιατί τώρα πια είσαι ελεύθερος να κάνεις. Ναι. Η ψυχολογική προετοιμασία που έκανε τους αγώνες ήταν επίσης το ίδιο, επίπονη. Βέβαια, γιατί όλα παίζονται εκεί. Είναι πολύ σημαντική η συναισθηματική διαχείριση. Γιατί έχεις στον πρωταθλητισμό και σε αυτά τα επίπεδα έχεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου. Το πόνο, το άγχος. Δηλαδή, τι κάνεις, τι. Είναι. Γιατί αυτό φαντάζομαι σε βοηθάει και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σου να αντιμετωπίζεις πράγματα, βέβαια, όχι μόνο στο. Μα εννοείται και ειδικά σε. Μήπως θέλουμε καμία συμβουλή, καταλάβεις, γιατί τα πράγματα περίεργα. Σε ακραίες ρεαλιστικές συνθήκες σίγουρα τα πάντα είναι επί. Πολύ. Οπότε εκεί θέλει συναισθηματική διαχείριση και θεωρώ ότι σκοτώνεις πολύ καλά τον κακό σου εαυτό μέσα από μια πολύ καλή προετοιμασία και πρόβλεψη. Διότι θεωρώ πως η καλύτερη άμυνα είναι η πρόβλεψη. Οπότε αντίστοιχα και εγώ προετοιμάζομαι όσο ήταν καλύτερα. Προβλέπω με την ομάδα μου όλο το κομμάτι αυτό. Ώστε όταν έρθει η ώρα και χτυπήσω τον καμπανάκι και βγω εκεί έξω σε τόσες χιλιάδες κόσμο να χτυπηθώ μέχρι τελικής πτώσεως, μπορώ, είμαι έτοιμος όταν έρθει αντιμέτωπος ο εαυτός μου. Του λέω είμαστε OK, έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και μπορώ και βουτάω την ψυχή μου από τα αποδυτήρια και ανεβαίνω πάνω στο ring μαζί της. Μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Μίλησες για συναισθηματική διαχείριση και στους αγώνες, μάλλον πριν τους αγώνες, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυτό περιλαμβάνει και απομόνωση γενικώς, ναι. Ενώ σε όλα τα επίπεδα. Θέλει, ναι, χρειάζεται απομόνωση, γιατί στην ουσία όταν είσαι μόνος σου, τότε έρχεσαι πιο κοντά με σένα, βλέπεις, αναλύεις, σκέφτεσαι, αποκριτικοποιείς, απομυθοποιείς πράγματα. Ενώ όταν έχεις πολύ κόσμο τριγύρω σου, μιλάς, ξοδεύεις ενέργεια και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτό το πράγμα, είναι σαν να θες να σκεφτείς, να βγεις να κάνεις ένα πρόλογο, ας πούμε, για κάτι και να μην σε αφήνει κάποιος να τον σκεφτείς. Δηλαδή, ας πούμε. Παρακαλώ. Και ο έρωτας είναι αποτρεπτικός. Το κομμάτι αυτό, σίγουρα κάποιες μέρες. Επιτρέπετε. Δεν λέω για την πράξη. Όχι, δεν εξηγηθώ. Όχι, μην κοκκινίζεις. Απλά εννοώ ότι αυτό όλο έχει κάνει να παραμελήσεις και την προσωπική σου ερωτική ζωή. Παίζει ρόλο ο τρόπος που κάνεις στο κάθε τι. Δηλαδή, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό, να μην. Αν ο έρωτας, αν είναι η αγάπη, σε τραβάει αριστερά και δεξιά και να κοιμάσαι το πρωί και να έχεις θέματα και να είναι τοξική και προβλήματα και περισσότερη ένταση τα λοιπά, τότε αυτό είναι κακό, ναι. Αν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε καταλαβαίνει, μπορεί και προβλέπει για να είσαι καλά και να είναι συντονισμένη μαζί σου, συντονισμένη αγάπη τέλος πάντων μαζί σου, είναι OK, είναι επένδυση. Ξέρεις, είναι θέμα χρήσης. Είχες ανθρώπους δίπλα σου, δηλαδή. Το όπλο δεν φταίει, το όπλο, το δάχτυλο φταίει. Ναι. Είναι θέμα. Είχες συντρόφους όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, δίπλα σου, παρόλο που εμείς μπορεί να μην ξέρουμε, ρε παιδί μου.
Τίποτα δεν ξέρουμε για τον Μιχάλη. Τίποτα δεν ξέρουμε για τον Μιχάλη. Αλήθεια είναι ότι η προσωπική του ζωή είναι η προσωπική του. Αλλά υπήρχαν σύντροφοι δίπλα σε αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα στην πολύ σημαντική, θυμάμαι, δεκαετία, ας πούμε, 20 με 30, είχα τρεις μακροχρόνιες σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό ένας αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό να έχει σταθερή προσωπική ζωή και να μην έχει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παγίδες που κρύβονται πίσω από όλο αυτό και όλα αυτά τα παρακλάδια που έχει ένα κυνήγι τέτοιο, ας πούμε, ξοδέματος. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρακαλώ. Σε έναν δικό σου άνθρωπο, στην κοπέλα σου ή σε κάποιους τους φίλους και τα λοιπά, σε ενοχλεί το να είναι τελείως εκτός προγράμματος, δηλαδή να είναι αυτό που λέμε χήμα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει τέτοιο τρόπο σκέψης. Θα μπορούσες να είσαι με μια γυναίκα που να σκέφτεται τελείως διαφορετικά, να είναι όπως έχει τώρα μέρα. Τώρα πια μπορεί. Έχει τύχει ποτέ αυτό στη ζωή σου? Μ' αρέσει το πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα μ' αρέσει έτσι ένας δομημένος τρόπος ζωής, μ' αρέσει να υπάρχει έτσι μια διατροφική παιδεία για την υγεία και μόνο, όχι για πρωταθλητισμό. Έτσι και η γυμναστική είναι πολύ σημαντική για την καθημερινότητα. Θα μου άρεσε γιατί πιστεύω ότι γενικότερα ότι με τον άνθρωπο που είσαι αργά ή γρήγορα καθρεφτίζεσαι και συντονίζεσαι. Οπότε καλύτερα να συντονίζομαι σε κάτι που με βοηθάει να κάνω ωραία πράγματα παρά χαμηλότερα. Από ό,τι το βλέπεις αυτό δηλαδή, σε μια κοπέλα, αν γυμνάζεται, αν προσέχει τη διατροφή. Από απλά πράγματα μέχρι πιο ψηλά. Είναι σημαντικό γιατί σιγά σιγά το υποσυνείδητο και το συνειδητό πατάει ρεκ 24ωρο. Οπότε συντονίζεσαι με τον άνθρωπο που είσαι. Οπότε καλό είναι ο ένας να είναι καθρέφτης του άλλου και σε καλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι είναι αποδειγμένο ότι όταν κάποιος τρώει σωστά, είναι και θέμα υγείας, θέμα απόδοσης, θέμα ποιότητας ζωής, κάνει και τη γυμναστικούλα του. Καλό είναι. Όπως και να έχει. Δεν θα μ' άρεσε να καθρεφτίζομαι σε κάτι κακό. Μιχαλή, εσύ τώρα, ας πούμε, είσαι συντονισμένος αυτή την περίοδο της ζωής σου. Δεν ήθελα να σε ρωτήσω, είναι αν είσαι συντονισμένος. Είμαι ασυντόνιστος. Ασυντονισμένος. Δεν υπάρχει να σε... Είσαι προσυντονισμό. Είσαι ελεύθερος προσυντονισμό. Είναι τέλειο, γιατί είναι πραγματικά, έχει την ευκαιρία να συντονιστεί. Και αυτός ο συντονισμός μπορεί να επιφέρει χιλιάδες ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα ένα γάμο. Ένα παιδιά, παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα. Να γίνει ο συντονισμός πρώτα και μετά να γίνει σύνδεση. Και μετά να δούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Όχι, αλλά αυτός ο λόγος που δεν έκανες παιδιά, φαντάζομαι τις σχέσεις που είχες μέχρι τώρα ήταν και αυτό το δόσιμο στον πρωταθλητισμό τώρα που θα είσαι πιο ελεύθερος. Θα μπορείς να συντονιστείς πιο εύκολα και με αυτό το ενδεχόμενο. Όσκαρ τοποθέτηση. Όχι, τι. Κάτι, Μιχάλη, που ίσως οι περισσότεροι δεν έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε, είναι το πόσο τρυφερός είναι με τα παιδιά που είναι. Ο δασκάλος. Καταρχήν είναι τρυφερός έτσι από μόνος του. Θέλει να πας να πέσει πάνω του. Είναι δεν το κάνει. Είναι αυτό. Αλλά είσαι το κάτι άλλο. Αυτό που μου έχει κάνει εμένα. Δεν κοκκινίζω. Που έχω παρακολουθήσει και αγώνες του. Όχι, live στο YouTube. Μπαίνω και βλέπω αυτά που έχει κάνει. Είναι ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετώπιζε όλους τους αντιπάλους του. Ακόμα και όταν του κάνανε διάφορες τις μικρότητες, αυτός ήταν κύριος και συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ σωστά. Και όταν τους νικούσε, τέλος πάντων, τους έρνει κάτω, πήγαινε από πάνω τους, τους χάιδευε, τους αγκάλιαζε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο. Στον πρωταθλητισμό, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να είσαι πιο σωστός, πιο δομημένος άνθρωπος. Οπότε όταν χτυπάει το καμπανάκι, είναι ένα παιχνίδι. Τηρούνται κάποιοι κανονισμοί, είναι η φύση του αθλήματος ρεαλιστική. Από εκεί πέρα όταν τα τελειώνει, δεν έχεις να κάνεις κάτι. Και σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο βρίσκεις ισορροπίες μέσα σου και τόσο πιο πολιτισμένος και δημοκρατικός πρέπει να. Καλό είναι να είσαι. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό το τεράστιο ταξίδι, μέχρι στιγμής, μου έχει δώσει πολλά υγιή παρακλάδια για πολύ ωραίο οπλικό σύστημα, ας το πούμε, στο μυαλό μου για να προχωρήσω γενικότερα για τη ζωή μου. Μιχάλη, έτσι που μιλάς, ειλικρινά, είναι σαν να είσαι ένας μικρός σοφός. Δηλαδή, είσαι το απόλυτο παράδειγμα του πόσο καλό μπορεί να κάνει ο αθλητισμός σε έναν άνθρωπο. Και στο σώμα του, και στην ψυχή του, και στην καρδιά του, και στο μυαλό του. Ειλικρινά, στο λέω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ. Δεν ξέρω, τώρα τι να πω, κοκκινίζω. Όχι τίποτα, να ακούς αυτά που σου λέμε, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον, ας πούμε, οτιδήποτε. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι, στέκεσαι, φέρεσαι, μιλάς, ας πούμε. Μπράβο σου. Χαίρομαι, το διδάχτηκα από το πιο σκληρό, έτσι, ρεαλιστικό σχολείο της ζωής. Τόσα χρόνια και με ταξίδια σε όλο τον κόσμο, με υπερβάσεις, με όλα αυτά που έχω δει. Σιγά σιγά νομίζω ότι ο αθλητισμός, παύλα πρωταθλητισμός, έχει πολλά υγιή παρακλάδια που μπορεί να περάσει σε ένα παιδί και σε ένα μεγαλύτερο παιδί. Και εδώ μεταξύ κάνεις και kickboxing, δεν είναι ότι έχεις πολύ μεγάλο στίβο και προσπαθώ. Ή κάποιο τένις, σε πάση περιπτώσει. Ναι, ένα τένις. Μιλάμε. Η ερώτητά σου έχει αλλάξει τώρα, αυτό το τελευταίο, έχει αλλάξει πραγματικά, δραματικά. Ή απλά έφαγες ένα παγωτό μετά και την επόμενη μέρα πάλι ξύπνησες το πρωί, έκανες τη γυμναστική σου, ακολούθησες ακριβώς τους κανόνες. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση
άλλαξε η ζωή όλων των Ελλήνων μετά τις 27 Ιουνίου. Το ίδιο και η δική μου. Και γι' αυτό κιόλας δεν έχω προλάβει κιόλας να κατανοήσω τη ζωή μετά, πριν κτλ. Εννοείται ότι γυμνάζομαι, εννοείται ότι πλέον αυτόματα είμαι σεμνός με το φαγητό μου κτλ. Αλλά. Είμαι σεμνός με το φαγητό μου. Θα πέσω κάπου να το φιλήσω. Δηλαδή. Και εγώ θέλω να γίνω σεμνός με το φαγητό. Δεν μπορείς εσύ όμως το βλέπεις. Έχει ξεφύγει ποτέ να φεθείς τελείως και να πεις πω από την άλλη μέρα τι έκανα. Δεν είμαι εγώ αυτός ο Μιχάλης που ναι, ξέρω. Ναι, συνήθως θέλω όταν τελειώνω τα γεύματά μου να κλείνω τα μάτια μου για να αισθάνομαι ελαφρύς και άνθρωπος. Έτσι, έχουν υπάρξει φορές που έχω κλείσει τα μάτια μου και έχω αισθανθεί κάποιο άλλο ζωάκι. Αλλά γενικότερα πιο παλιά, ναι, το πάθαινα. Διότι πολλή πίεση έφερνε αντίδραση. Και όταν ήμουν, ξέρω εγώ, ένα μήνα εκεί στην προετοιμασία κτλ., μπορεί κάποια στιγμή να μην άντεχα και να έκανα υπερβολές, ας πούμε, και μετά να το μετάνιωνα, βέβαια. Αλλά σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια, οριμάζεις και αρχίζεις και παίζεις καλύτερα με το μυαλό σου. Γιατί το μυαλό στην ουσία τι είναι, σαν ένα παιδάκι το οποίο αν το τραβήξεις απότομα, τραβιέται από την άλλη. Ενώ αν βρεις τρόπο να πας μαζί του. Σου κάνει τα κέφια. Έτσι, αυτό. Οπότε σιγά σιγά με τον παρασμό αυτό βρίσκεις και μετά είναι πιο γλυκές οι θυσίες που κάνεις ανάλογα το κίνητρο και όλα που αποδυναμώνει τη θυσία, συν τον τρόπο που το χειρίζει το μυαλό σου. Εκεί, γιατί αν πας κόντρα. Δεν γίνεται με τίποτα. Ψυχαναλυτής, δηλαδή. Πού γυρίζει η Αλέξη, ειλικρινά. Πες μας, θα έρθουμε. Θα έρθουμε να γραφτούμε στο σεμινάριο. Γενικότερα κάνω πολλά σεμινάρια. Δεν θέλουμε να κάνουμε kickboxing. Ναι. Γίνεται να σε ακούμε στο ένα μέρος του μαθήματος να μιλάς και μετά οι άλλοι να κάνουν και το kickboxing και να κάνουμε άλλα. Κάνω γενικότερα, κάνω σεμινάρια αρκετά και σε αθλητικά σεμινάρια που μιλάω σε ένα κομμάτι θεωρητικό όσον αφορά το διατροφικό κομμάτι, την ψυχολογία, τη συστηματική διαχείριση και πολλά άλλα, μεθοδολογίες έτσι και συστατικά επιτυχίας, ας το πούμε. Γιατί όλα εδώ πέρα ξεκινάνε και καταλήγουν. Και από εκεί και πέρα μιλάω και σε εταιρείες, με στελέχη κτλ., σε διάφορες μεγάλες εταιρείες κτλ., για το κομμάτι αυτό, γιατί είναι πολύ κοντά το πώς να διαχειριστείς μια ήττα, πώς να κάνεις υπέρβαση, πώς να μην επαναπαυτείς τις δάφνες σου, πώς να βρεις κίνητρο. Είναι μηχανισμοί, ας πούμε, που είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικοί οι μηχανισμοί και είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε. Ένιωσες ποτέ όταν, ας πούμε, στα σεμινάρια, έτσι, σε αυτά που λες, να σηκώθηκες από το έδαφος 10 εκατοστά, ας πούμε, γιατί όλα αυτά πραγματικά είναι τελείως εντελώς γκουρού. Ναι. Δηλαδή σε βλέπουν όλοι σαν γκουρού. Είναι κάποιες φορές σε όλους κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί και αυτό που λέω χαρτολογώντας είναι ότι στο kickboxing αν σηκωθεί μύτη, σηκώνεται και ο σαγόνι και μπορεί να πέσεις. Όταν πετυχαίνεις πράγματα και η ζωή σου αλλάζει επίπεδα, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα σου η έπαρση, εννοείται, και να χάσεις ευθείες σου. Πολλοί το έχουν πάθει και ειδικά αθλητές, γνωρίζω αρκετούς. Όμως εκεί είναι πολύ σημαντική η ομάδα σου και το πόσο αγαπάς αυτό που θες για να μην χαθείς. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις ένα χάσιμο, να χαθείς λίγο, αλλά μετά με τη σωστή. Είναι πολύ σημαντική ομάδα που έχεις τριγύρω σου και να κάνεις σωστή διαχείριση και να κάνεις επανασύνταξη. Γιατί όταν γίνεται αυτό, δύο πράγματα. Γιατί το ένα είναι καταστρέφεσαι, και το άλλο είναι κάνεις επανασύνταξη κινήτρων. Ναι. Βάζεις τον πύχη πιο ψηλά και ακολουθείς περισσότερο. Γιατί είναι πολύ. Θέλω να πούμε ραντεβού με τον Μιχάλη Ζαμπίδη όλοι μαζί. Πριν από τον αθλητισμό, έχεις διαβάσει πάνω σε αυτά, γιατί δεν σκέφτονται όλοι οι αθλητές έτσι. Δηλαδή. Νομίζω ότι είναι σπάνια περίπτωση. Δεν εννοώ κάποιον έτσι. Δύο πράγματα λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι ότι σίγουρα διαβάζω και το καλλιεργώ όλο αυτό. Όμως, όπως προανέφερα, το έμαθα όλο αυτό από το δύσκολο σχολείο έτσι, της ζωής, μέσα από τον πρωταθλητισμό, μέσα από το ρεαλιστικό, όχι μέσα από ένα βιβλίο. Το κατάλαβα πηγαία ότι σημαίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο το θεωρητικό κομμάτι και άλλο να το νιώσεις. Πνευματικά. Βέβαια. Σίγουρα δεν έχεις πάει στο Θιβέτ, Δαλαϊ. Θέλω να το ξέρω. Είναι και το κούρεμα λίγο έτσι που παραπέμπει. Δεν σκέφτηκε να αλλάξει άθλημα, να πας σε κάτι άλλο, να αφήσει δηλαδή κάτι τόσο σκληρό και να πας σε κάτι άλλο, ας πούμε. Πάλι σε πρωταθλητισμό βέβαια, αλλά σε ένα άλλο είδος. Τώρα ή τότε. Στην πορεία σου, κάποια στιγμή. Όχι, το είχα δει αυτό και ξέρετε, καμιά φορά. Κάποια πράγματα μαγνητίζεσαι με κάποια πράγματα. Όταν έρθει, γίνεται μια συγχρονικότητα περίεργη και μαγικές συγκυρίες. Και θυμάμαι ότι όταν έχω κάτσει πολλές φορές και έχω σκεφτεί το πώς συνέβη το να ξεκινήσω kickboxing στην Παλίνη με το συγκεκριμένο άνθρωπο που μου έδωσε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο γνώσης. Μου έβαλε το τσιπάκι αυτό που χρειαζόμουν τότε. Ναι. Και μετά πήγα εκεί. Και μετά πήγα εκεί. Ωφέλιμο φορτίο γνώσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο timing που πρέπει. Γιατί μπορεί κάποιος να σου δώσει κάτι
και να περάσει χωρίς να το δεις. Δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις. Ναι. Είναι το timing, είναι πολύ σημαντικό. Και ξεζούμισα αυτή τη γνώση και την επένδυσα. Πολύ σημαντικό και μου έβαλε πολύ καλές βάσεις για να συνεχίσω μετά στην πορεία. Σίγουρα σου έχει βάλει πολύ καλές βάσεις. Είναι πασχημένο. Πού θα πάμε να μιλάμε μετά το βράδυ. Εντάξει, όχι, θα πάμε μετά. Θα τελειώσει εκπομπή, θα τον πάρουμε, θα τον βάλουμε στα σπίτια μας μέσα, θα τον έχουμε τον Μιχάλη εκεί πέρα. Τον πηγαίνω από σπίτι σε σπίτι. Γιατί αυτό δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό. Μήπως θα ερχόταν κάθε Κυριακή, δεν ξέρω. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί θεωρώ, όπως έχω ξαναπεί, πως είναι πολύ σημαντική εξέλιξη προσφορά για έναν άνθρωπο, μια ψυχή γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα από αυτό το κομμάτι αισθάνομαι έτσι χρέος, αν θες, και τιμή να μπορέσω να μεταλαμπαδεύσω πολύ από αυτή τη γνώση που αποκόμισα από όλο τον κόσμο αυτόν και όλο αυτό το ταξίδι σε παιδιά. Και μάλιστα είμαστε με την ομάδα μου σε επικοινωνία με πάρα πολλά σχολεία, τα οποία από Σεπτέμβριο ετοιμάζομαι και εγώ στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, για την ψυχοσωματική οχύρωση των παιδιών σε παιδιά από 5 έως 15, που σε 10 χρόνια 15 θα είναι η Ελλάδα του σήμερα και πρέπει να επενδύσουμε πολύ. Και από Σεπτέμβριο ξεκινά αυτό το κομμάτι μέσα από μάθηση, εκπαίδευση για την αθλητική τους έτσι, παιδεία, χρόνια, διατροφική. 5 με 15 τώρα το κοιτάμε και με τους ειδικούς. Τεσσάρων δεν παίρνει. Τα μένα κάνα κοριτσάκι που μοιάζει για λίγο μεγαλύτερο και είναι πολύ σημαντικό. Και έχει ένστικτα τέτοια. Ένστικτα είναι μια χαρά. Μπορεί να συντονιστεί. Όχι, θα συντονιστεί 100%. Μετά το συντονισμό δεν ξέρω τι θα γίνει. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να περάσουν γνώσεις όσον αφορά τη διατροφική τους παιδεία, την αθλητική τους, την αυτοάμυνά τους. Πολύ σημαντικό πράγμα. Την πρόβλεψη πραγμάτων και κινδύνων, γιατί τα πράγματα έχουν αγριέψει στην Ελλάδα και πολλά άλλα πράγματα τα οποία σιγά σιγά με έξυπνο τρόπο και διάβλο επικοινωνίας, τα περνάς στο υποσυνείδητο και είναι σημαντικό γιατί ολοκληρώνοντας αισθάνομαι ότι πριν πολλά χρόνια τα ξεκίνησα εγώ το 92, δεν υπήρχε κανένας να μου τα διδάξει όλα αυτά. Οπότε τώρα είναι πολύ σημαντικό να τα έχεις, να έχεις ανοίξει ωραίο διάβλο και να τα περάσεις σε αυτά τα παιδιά για το ταξίδι τους. Πάντως αυτό το ωφέλιμο φορτίο το έχουμε και μεγαλύτερη ανάγκη να ξέρεις αυτό. Ναι. Θα πάμε φιλιό, εμείς καθόμαστε εδώ πέρα, η φιλιό λέει διαφημίσει, αλλά είναι τόσο σημαντικά αυτά τα πράγματα που ακούσαμε από σένα τώρα, Μιχάλη, και σε ευχαριστούμε. Πολύ χαίρομαι. Πού δεν θέλω να φύγει, θες μήπως να κάνεις. Μια χαρά είναι η παλιά μας. Α, ωραία, εντάξει, γιατί φεύγει ο Μιχάλης, θα μείνει. Λοιπόν, περιμένετε, να μην πω την audio text μία. Λοιπόν, γιατί έτσι γίνεται καλύτερα αυτό. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε να δεις τώρα. Έχει φαγωθεί ο κρατερός, έχει φαγωθεί, που δεν είναι εδώ καταρχήν σήμερα που είσαι εδώ. Ήρθε. Τι είναι αυτό, παιδιά. Αχ, νόμιζα ότι χτυπούσε μία πόρτα ο κρατερός, ειλικρινά. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Α, ναι. Κρατερέ. Είσαι εδώ, παιδάκι μου. Τι κάνεις. Θα ανοίξει κανένα. Τέλειο. Εδώ. Αγαπημένο Μιχάλη. Δημήτρη. Τι έχει έρθει εδώ μεταξύ, έτσι. Όχι, μην το λες, Δημήτρη, λέει για τον κρατερό. Κρατερέ, μας ακούς. Θα σας ακούω πολύ καλά. Δυστυχώς δεν σας βλέπω γιατί χάσαμε την επαφή μας με το Skype. Θα με πάρουν τώρα που να είναι, φαντάζομαι, πάλι οι αγαπημένοι από το Control. Μιχάλη, πάλι δεν κατάφερα να είμαι εκεί, να είσαι εδώ. Αλλά ήθελα τουλάχιστον να σας ακούσω, γιατί δεν ξέρω ούτε σήμερα θα καταφέρουμε σε εδώ τελικά. Κρατερέ, σε ευχαριστώ πολύ. Ήτανε Είναι μεγάλη χαρά που σε έχουμε με έναν τρόπο, γιατί και εγώ είμαι εκεί πέρα με έναν τρόπο. Και είσαι από τους ανθρώπους που και εκτιμούμε πολύ και που χαιρόμαστε να σε βλέπουμε και να σε ακούμε, γιατί είσαι ένα υγιές πρότυπο. Και πού να άκουγες, κρατερέ, τι μας έλεγε τόση ώρα ο Μιχάλης, θα είχες πάθει σοκ. Έχω κάνει διάφορες ψηφιακές προσπάθειες να βλέπω την εκπομπή. Νομίζω ότι έχω κατατήσει λίγο γραφικός, γιατί έχω ένα λάπτοπ, ένα iPad και ένα κινητό, το οποίο προσπαθώ να συνδυάσω το ένα να δίνει σήμα στο άλλο, με διάφορους τρόπους. Τελικά, ωραία, τώρα τουλάχιστον εσείς με βλέπετε. Εμείς σε βλέπουμε. Πού σε βλέπουμε. Δεν με βλέπετε. Όχι. Σε ακούμε μόνο. Όχι ακόμα, αγάπη μου. Δεν σε βλέπουμε. Δεν πειράζει. Είναι η ώρα, λοιπόν, της... Είναι η ώρα της γυμναστικής. Σε λίγο θα αρχίσουμε. Ναι. Και μετά θα ξεκινήσουμε την κούρα για την προετοιμασία για την βραδινή παράσταση.
Νάτος, τώρα σε βλέπουμε. Α! Το δωμάτιο, σε βλέπουμε. Να σου πω, κρατερέ μου, επειδή δεν είναι καλή η σύνδεση, αγάπη μου, αλλά θέλω να σου πω απλώς ότι έχω συνοηθεί με τον Μιχάλη, παρόλο που τα παιδάκια αρχίζουν από τα 5, να πάει η Έλλη από τα 4. Το άκουσα. Εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω. Το άκουσα και χάρηκα, γιατί πραγματικά η Έλλη θα βρει τη φυσική της θέση. Τι χαρά της. Πολύ χαίρομαι και ευχαριστώ. Και κρατερέ, ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για τον τόσο καιρό και την υποστήριξη και τα καλά λόγια όλα αυτά, διότι είναι τεράστια ηθική ικανοποίηση για μένα και μου δίνει ενέργεια για να συνεχίζω και να αντιμετωπίζω αυτές τις δύσκολες συνθήκες του πρωταθλητισμού και όχι μόνο. Εσύ να είσαι καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αθλητές, τη μεγαλύτερη επιβράβευση που μπορείτε να έχετε δυστυχώς είναι η ηθική. Τουλάχιστον αυτοί να σας έχουν ανταποδίδουμε γεμόδερα και απλόχερα όπως σας αξίζει. Και είναι και το μεγαλύτερο τρόπαιο στην ουσία, μετά από όλα αυτά τα χρόνια πρωταθλητισμού, αυτό που πραγματικά έτσι απολαμβάνω και χαμογελάει η ψυχή μου, είναι η αγάπη του κόσμου, το ότι βγαίνω έξω και τους νιώθω όλους μια μεγάλη παρέα να μου μιλάνε με το μικρό μου όνομα και να μου λένε ωραία πράγματα. Και το πιο ωραίο τρόπο είναι αυτό. Και σε αυτό το σημείο θα χειροκροτήσουμε πολύ το Μιχάλη Ζαμπίδη και εσύ από την Καβάλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν για εμάς πολύ μεγάλη τιμή. Όποτε θέλεις να. Δεν θα παίξουμε. Όχι, δεν θα παίξουμε. Είναι Σάββατο τώρα, δεν δουλεύω. Δεν θα παίξουμε. Μ' ακούτε λίγο. Ναι. Μ' ακούτε λίγο. Ναι, αγάπη μου. Επειδή πρέπει να φύγω και εγώ να σας αφήσω, γιατί έχω και διάφορα πράγματα να κάνω εδώ. Ναι. Ήθελα να πω στον Αρούλη, το γλυκό μου τον Αρούλη, ότι έχει ήδη ανεβεί, μικρέ μου φίλε, το στιγμιότυπο της έναρξης της εκπομπής, όπου έχεις του τουλάχιστον 5 φορές, α, τι καλά που δεν είναι εδώ ο κρατερός. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι κολλητός μου φίλος. Ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης θα είσαι τυχερός αν δεν το δει τώρα. Μωρό μου, να σου πω κάτι. Γεια σου, κρατερούλη. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Ο Άρης είναι αυτός ο αγαπημένος